Πατρών στους 103,7. Έγινε βιβλία, θεατρική παράσταση, κινηματογραφική ταινία. Τα τραγούδια της ακούγονται καθημερινά μέχρι και σήμερα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στις πρωτότυπες εκτελέσεις και σε επανεκτελέσεις.
Μια καλλιτέχνης που είχε πολλές ταυτότητες. Δασκάλα, ηθοποιός, ποιήτρια, στιχουργός, πρόσφυγας, μητέρα, συμβατική σύζυγος, αντισυμβατική σύζυγος, χειραφετημένη, παθιασμένη, ρωμένη, πάμπλουτη σε καλλιέργεια, σνόμπ εναντί χρημάτων, κινούνταν με άνεση μέσα στις δημόσιες βιβλιοθήκες, στα γραφεία των δισκογραφικών εταιριών, στα στέκια των μουσικών για να πουλάει στίχους, στους τεκέδες και στις μπαρμπουτιέρες. Έζησε τη ζωή της με πάθος και πάθη. Μια καλλιτέχνης που είχε πολλές ταυτότητες, αλλά όλες αυτές μαζί με τις αντιφάσεις τους συγκροτούσαν τελικά μία ταυτότητα. Τη λαϊκή στιχουργό Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή «Οι δρόμοι του λαϊκού». Μαζί σας είναι ο Γιάννης Ζησιμόπουλος, παρέα απόψε με τον Παναγιώτη Ανδριακόπουλο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ που ήρθες και σήμερα. Εγώ ευχαριστώ που με καλείς. Είμαστε μαζί εδώ στην εκπομπή που κάνεις. Και ναι, σήμερα το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είναι το θέμα σήμερα. Χαρά μου να μοιράζομαι με φίλους εκπομπές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο κοινά ενδιαφέροντα, κοινή αγάπη για το λαϊκό τραγούδι. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και έχεις διαλέξει τραγούδια από στη δεκαετία 1950-1960 κυρίως, όπου, να σου πω την αλήθεια, πολλά από αυτά εγώ δεν τα γνώριζα, γιατί την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου την έχω γνωρίσει από τα τραγούδια της, τα πιο διάσημα, τα πιο ακουσμένα τη δεκαετία του 70, δηλαδή 60-70, οπότε είναι χαρά και αυτό που μαθαίνω καινούργια τραγούδια. Η βασική σκέψη είναι να ακολουθήσουν άλλες δύο εκπομπές για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Η μία για την σχέση της, τη θελώδη σχέση της με τον Βασίλη Τσιτσάνη, και ακόμα μία για την περίοδο, την πιο γνωστή περίοδο, την περίοδο των δεκαετιών 60 έως και 70, όπου κατά βάση συνεργάζεται με τον Απόστολο Καλδάρα, όπου γίνεται και ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή εκπομπή κυρίως θα κινηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα τραγούδια μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 60. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Σταύρου Τζουανάκου, με ένα επίσης τραγούδι του Σταύρου Τζουανάκου σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Πάλι θα συνεχίσουμε και θα πούμε και συνέχεια για την λαϊκή στιχουργό. Που έκανες πολλά και η αγάπη που σου είχα πήγε στράπη. Μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά και ένα-ένα στο δευτέρι του τα γράφει. Μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά και ένα-ένα στο δευτέρι του τα σαν απάτημα είμαι καθενός και μες στο βούρκο που με πέταξες κυλιέμαι. Μα είμαι και Θεός που βλέπει από ψηλά και με τη σκέψη κι αυτή παρή γοριέμαι. Μα είμαι και Θεός βλέπει από ψηλά και με τη σκέψη κι αυτή παρή γοριέμαι.
και την καρδιά μου η αφωνιά σου την πληγώνει. Μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά και από την κρίση του κανένας δεν γλιτώνει. Μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά και από την κρίση του κανένας δεν γλιτώνει. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών στους δέκτες στους 103,7 για την περιοχή της Πάτρας και τις όμορες περιοχές και στους υπολογιστές σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης apfm.upatras.gr. Εκεί στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει χώρος για δικά σας μηνύματα εφόσον το επιθυμείτε, στο πεδίο που υπάρχει το chat. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, η οποία γεννιέται στο Αηδίνι της Μικράς Ασίας το 1893. Ναι, μεγαλώνει στο Αηδίνι της Μικράς Ασίας. Εκεί πάει στο γυμνάσιο και γίνεται δασκάλα. Το επάγγελμα αυτό δεν το εξασκεί όμως. Ακολουθεί, εφόσον φεύγει από τη Σμύρνη προς την Ελλάδα ως πρόσφυγας, ακολουθεί τα μπουλούκια ως ηθοποιός, διαβάζει ποίηση και ξεκινά να γράφει και ποιήση. Να πούμε ότι έρχεται στην Ελλάδα το 1922, προφανώς έτσι με την καταστροφή. Ναι, ναι, με τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι η περίπτωση μιας λαϊκής στιχουργού που μπορεί να δίνει την εντύπωση μιας απλοϊκής ή και σε κάποιες περιπτώσεις σε κάποιους χαμηλής στάθμης ανθρώπου. Πρόκειται όμως για μια ιδιαίτερα καλλιεργημένη, όπως είπες Παναγιώτη, προσωπικότητα. Ναι, ναι. Όπως είπα, της άρεσε η ποίηση, διάβαζε ποίηση πολύ. Υπάρχουν ντοκουμέντα που αναφέρεται σε ποιητές που της αρέσουν και ξεκινάει και η ίδια να γράφει. Ξεκίνησε δηλαδή ως ποιήτρια παρά ως στιχουργός τραγουδιών. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή μάλλον είναι μια, όχι μάλλον, είναι μια μετέπειτα συνήθειά της, την οποία τη συνδυάζει και με το βιοπορισμό αλλά και με την προσπάθειά της να βρίσκει χρήματα για να ικανοποιεί πάθη που είχε στα οποία θα αναφερθούμε. Υπάρχει από το αρχείο του Παναγιώτη Κουνάδη ένα ντοκουμέντο, μια συνέντευξη της Ευτυχίας Παπαγιανόπουλου, όπου αναφέρεται στους ποιητές οι οποίοι της αρέσουν, δίνοντας έμφαση στον Νίκο Καβαδία. Ας το ακούσουμε. Πείτε μου κάτι, υπάρχει κάποιο ποιητή που σα επηρέασε ιδιαίτερα? Έχετε διαβάσει το Παδιαμάντικο ή το Παλαμά? Ναι, έχω διαβάσει βέβαια το Παλαμά που είχε τον βραδείο μου, διότι είναι προφήτη, δεν είναι φροστιά. Προφήτη είναι. Πραγματικό, πραγματικό μεγάλο ποιητή. Έτσι. Έχω διαβάσει κι άλλου. Και του παλιού όλου. Φυσικά δεν είναι μην άνθρωπο να μην τον πάρει. Εγώ θαυμάζω τον Καβαδία. Είναι φοβερό. Είναι πολύ φίλο. Πολύ φίλο. Τον θέλω να τον δω. Ναι, θα φροντίσει ο Γιάννης να σε φέρει σε επαφή. Ναι. Όταν παρκάρει, θα σα το κανονίσουμε. Λοιπόν, τον μαύρο, γιατί τον άφησαν υπηρετή, λέει ο Καβαδίας. Εγώ εκεί με τον Καβαδία. Τον άφησαν, κάνε το Θεέ μου. Τουλάχιστον θέε τον μαύρο. Μάλιστα φαίνεται σε αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε Παναγιώτη να λογοφέρει λίγο με την κόρη της ή με την εγγονή της, γιατί κάποιος της πήρε το βιβλίο. Το βιβλίο του Καβαδία. Ναι, και φαίνεται και το παράπονο. Το παράπονο, ναι. Στα λόγια της. Και αν πρόσεξες, είναι περίοδος, η συνέντευξη πρέπει να είναι το 1971, που ο Καβαδίας είναι ακόμα μπαρκαρισμένος. Mm-hmm. Πεθαίνει το 73, αν δεν κάνω λάθος, ο Καβαδίας.
Και λέει η δημοσιογράφος που κάνει τη συνέντευξη να κανονίσουμε όταν ξεμπαρκάρει να συναντηθείτε. Ναυτικός ο Καβαδίας. Τι φοβερό. Δεν ξέρουμε αν έγινε η συνάντηση όμως. Η συνάντηση είναι όντως, δεν ξέρουμε αν έγινε. Εντάξει, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου πεθαίνει το 1971, 7 Γενάρη. Ο Καβαδίας το 1973. Θα είχε ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Μπορούν να το απαντήσουν μόνο οι συγγενείς της. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, το οποίο τραγουδιέται με την Πόλη Πάνου και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο Μάρκο Βαμβακάρη και στο Βασίλη Τσιτσάνη, κάτι για το οποίο θα πούμε στη συνέχεια. Ακόμα ένα ταλαιπωρό κορμί που το έχεις κάνει πτώμα. Ένα ταλαιπωρό κορμί που το έχεις κάνει πτώμα. Βρε μοίρα δεν κουράστηκες μα τυραννάς ακόμα. Έσβησα απ' τη ζωή για τη μοίρα ισχυρή. Μέρα και νύχτα με χτυπά. Αχ, δεν αντέχω πια. Απ' τα πικρά μου δάκρυα τα μάτια μου καήκαν. Στην τωρινή κατάδια μου φίλοι και χρυχαρήκαν. Στην τωρινή κατάδια μου φίλοι και χρυχαρήκαν. Απ' τα πικρά μου δάκρυα τα μάτια μου καήκαν. Έσβησα απ' τη ζωή για τη μοίρα ισχυρή. Μέρα και νύχτα με χτυπά. Αχ, δεν αντέχω πια. Ποιος άνθρωπος όσα και μέσα βάσανα κρατάει. Μα ο σκυρός ο πόνος μου στο τέλος θα με φάει. Μα ο σκυρός ο πόνος μου στο τέλος θα με φάει. Ποιος άνθρωπος όσα και μέσα βάσανα κρατάει. Έσβησα απ' τη ζωή για τη μοίρα η σκληρή. Μέρα και νύχτα. Βρε μοίρα δεν κουράστηκες, λεγόταν το τραγούδι που ακούσαμε. Εμφανές στο περιεχόμενο των στίχων το παράπονο για τη ζωή και αποτέλεσμα και των βιωμάτων προφανώς που είχε Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Εμφανές και το δωρικό ύφος του Μάρκου Βαμβακάρη στη μουσική. Ναι, ναι, το ανέφερες όσο ακούγαμε το τραγούδι εδώ μεταξύ μας. Όντως το μπουζούκι του Βαμβακάρη το αναγνωρίζεις. Φοβερό, πραγματικά φοβερό. Ωστόσο ο μεγάλος σεβασμός που έτρεφε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, γιατί ταυτιζόταν η αναγνώρισή της στο λαϊκό τραγούδι με αυτόν, ήταν για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ακριβώς. Τον παραδέχεται ως συνθέτη τον Τσιτσάνη και τον Βαμβακάρη. Αναφέρει σε ντοκουμέντο το οποίο θα ακούσουμε ότι ο Τσιτσάνης ουσιαστικά την έφερε από την ποίηση στη στιχουργική. Την έμαθε να γράφει στίχους για τραγούδια. Λέει χαρακτηριστικά μάλιστα σε αυτό το απόσπασμα, μέχρι τότε λέει φιλολογούσα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα, Παναγιώτη, έχει ιδιαίτερη αξία αυτό που μου έλεγε όταν ακούγαμε το τραγούδι, το προηγούμενο τραγούδι. Η χρονική στιγμή που λέει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου αυτά που λέει για τον Τσιτσάνη. Ναι, έχει δοθεί μια συνέντευξη αρχές του 70, αν δεν κάνω λάθος. Το 70-71. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και μιλάει για τον Τσιτσάνη ως συνθέτη, πόσο μεγάλο συνθέτης είναι, τον παραδέχεται.
Όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει προηγηθεί μια κόντρα με τον Τζιτσάνι για τα περίφημα καβουράκια και πιθανόν και για άλλα τραγούδια, για το για τελικά αν τα έχει γράψει εξ ολοκλήρου η Παπαγιανοπούλου ή απλά αν έχει δώσει κάποιους στίχους και μετά ο Τζιτσάνης έχτισε πάνω σε αυτούς. Για τουλάχιστον 10 από αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα, εντάξει, είπαμε, θα είναι και το θέμα της επόμενης εκπομπής, αλλά να πούμε ότι... Οπότε είναι αντικειμενική η κίνηση. Φαίνεται η αντικειμενικότητά της. Είναι αντικειμενική ακριβώς και φαίνεται και το μεγαλείο της, έτσι. Ακριβώς. Ο Τζιτσάνης έλεγε από την άλλη, εντάξει, λέει η γριά, όπως τη λέγανε, γιατί είχαν και καμιά 20 χρόνια διαφορά. Ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερη του Τζιτσάνη. Η γριά λέει υπερβάλλει, λέει κιόλας καμιά φορά, γιατί εντάξει, μου φέρνει, λέει, μια ιδέα και εγώ μετά κάθομαι και φτιάχνω το τραγούδι. Σωστά. Γριά ήταν το ψευδώνυμό της. Παρατσούκλι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Στην πιάτσα έτσι του τραγουδιού. Πάντως αυτό το σημείο, ειδικά αυτή η διαμάχη για την πατρότητα των τραγουδιών, αναδεικνύει ένα θέμα σχετικό με το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά πόσο ένα δημιούργημα είναι ατομική υπόθεση ή μπορεί να είναι και συλλογική υπόθεση. Το λέω αυτό, έχει την αξία του, μιας και είμαστε και σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου, για τα ζητήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι λίγο μυστήρια. Δεν είναι τόσο απλό να αποφανθεί κανείς ότι κάτι του ανήκει. Υπάρχει προϋπάρχουσα γνώση, τα προϋπάρχοντα ερεθίσματα. Υπάρχει κάποιες φορές συλλογική προσπάθεια, όπως ενδεχομένως και στην περίπτωση των τραγουδιών του Τζιτσάνη με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Βέβαια, αυτό μόνο αυτοί το ξέρουν. Πείτε μου κάτι από τους συνθέτες τους μεγάλους του παλιού ρεμπέτικου. Τους έχετε γνωρίσει όλους σχεδόν. Ποιον παραδέχεστε περισσότερο? Μόνο τον Τζιτσάνη. Μόνο τον Τζιτσάνη. Τον Τζιτσάνη. Τον Μάρκο. Τον Μάρκο του Βαμβακάρη, βέβαια. Ναι. Προηγήθη αυτός. Ναι, ήταν πιο πολύ. Ναι. Έκανε ωραία πράγματα και ο Βασίλης. Και αυτός με έμαθε να γράφω. Γιατί εγώ φιλολογούσα. Ναι. Έκανα κάτι πράγματα. Τίματα. Ναι. Όπως και γράφω τώρα. Αλλά αυτός με έμαθε να τραγουδώ. Να γράφω. Να γράφετε. Να επαναλαμβάνω τη ρεφρέν. Ναι. Ας πούμε, πήρα τη στράτα και έρχομαι. Με στην τροχή και βρέχομαι. Το σκαλοπάτι σου εγώ στηρίζω. Δικό σου. Άσε με μέσα για να μπω και στρώσω μου να κοιμηθώ. Θα είναι η αποδόση πάντα τίγια και στρώσω μου να κοιμηθώ. Ακριβώς. Και στρώσω μου να κοιμηθώ. Ένα θα και εγώ να γράφω λιγάκι. Και έκανα άλλα μπάλλον. Φιλολογίες. Μακροσκελές επεπίνεται. Μάλιστα εδώ λέει και τα μυστικά της τέχνης τους, έτσι. Σωστά, σωστά. Και μάλιστα το στρώσουμε να κοιμηθώ είναι και ένα από τα πρώτα τραγούδια μάλλον που ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τζιτσάνη με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ναι, ναι, ένα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό θα ακούσουμε τώρα, λογικά, έτσι. Ναι, ναι, αυτό θα ακούσουμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι όταν σταμάτησε να γράφει φιλολογίες και άλλα αντάλλων η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Όπως η ίδια έλεγε. Με στη βροχή και βρέχουμε.
για μουσική, επιστήμη, για ταξίδια, για την παρέα, για θέατρο, διασκέδαση, για νέες πληροφορίες, κινηματογράφο, για συνεντεύξεις, για σαρδάμ, το περιβάλλον, για διαγωνισμούς, για ενημέρωση, για διάλογο. Τι είπατε? Λέω, για διάλογο. Για το πανεπιστήμιο. Ακούς ΑΠΕΦΕΜ. Εδώ, ακούς τα πάντα. Βαδίζω πια για την καταστροφή, αφού προδόθηκα την άπιστη καρδιά σου. Μα έχει γυρίσματα η άστατη ζωή, και θα τα δω και τα χαΐρια τα δικά σου. Μα έχει γυρίσματα η άστατη ζωή, και θα τα δω και τα χαΐρια τα δικά σου. Αλυσίδα την βαριά, με καταδίκασες να σέρνω μακριά σου. Μα εγώ θα σφίξω την φτωχή μου την καρδιά, και θα τα δω και τα χαΐρια τα δικά σου. Μα εγώ θα σφίξω την φτωχή μου την καρδιά, και θα τα δω και τα χαΐρια τα δικά σου. Κάποια μέρα που θα πας, και θα τα δω και τα χαΐρια τα δικά σου. Θα τα πληρώσεις κάποια μέρα που θα πας, και θα τα δω και τα χαΐρια τα δικά σου. Στα ραδιοφωνά σας, μαζί σας είναι η εκπομπή «Δρόμοι του Λαϊκού». Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 σε μια εκπομπή που σήμερα είναι αφιερωμένη στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Από κοινού με το φίλο Παναγιώτη Ανδριακόπουλο παρουσιάζουμε τη σημερινή εκπομπή. Πιο πριν λέγαμε για το σεβασμό που έτρεφε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στο Βασίλη Τσιτσάνη. Αλλά εκτός από αυτόν έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και σε άλλους καλλιτέχνες θεωρητικά άλλων ειδών, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα, το οποίο επίσης θα ακούσουμε, στο οποίο εκδηλώνει το θαυμασμό της για τον Μάνο Χατζηδάκη. Είναι λίγο αυτός. Είναι λίγο Χατζηδάκης. Μια βραδιά, λέει, μου έρθει μια βροντερή γριά. Άρχισε και μου έδινε, λέει, τραγούδια. Πέτει για την ξενιτιά, πέτει για τον έρωτα, πέτει για τα... Πάρτε και αυτά, πάρτε και εκείνο και μου βγάζει τραγούδια, λέει. Ξεχώρισε τον εφησάντο, λέει, το αρχιστερά, τάρισε. Εκείνο και το μελοποίησε. Πολύ καλό σου, Χατζηδάκης αυτά. Τώρα είμαι στην Αμερική.
Είναι η περίοδος που ο Μάνος Χατζηδάκης έχει πάει στην Αμερική, η περίοδος της Χούντας. Είδες αν πρόσεξες, λέει στο τέλος του αποσπάσματος. Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα ο Χατζηδάκης έχει πάει στην Αμερική. Είναι γνωστή η σχέση Μάνου Χατζηδάκη και Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου για το τραγούδι που θα ακούσουμε συνέχεια. Το οποίο έχει γίνει γνωστό από μια εκτέλεση του Μπιθικότσι. Βεβαίως. Όμως αλλά... εμείς θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού. Η οποία είναι με τον Διαμαντή Πανάρετο, εκτέλεση του 1961, η οποία ήταν για την ταινία, μισό λεπτό να τη θυμηθώ, πάμε να ακούσουμε και θα το πούμε μετά, γιατί δεν το θυμάμαι. Για την ταινία «Αγάπη και θύελλα» το 1961. Σαν τον Αϊτό είχα φτερά, πολύ ψηλά. Μα ένα χέρι αγαπημένο, ένα χέρι λάτρευτο, είμαι πως χωρίς φτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Εμφανίσει προτιμήσεις ή ενορχίστρωση του Χατζηδάκη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, αυτό που σου έλεγα, ότι δεν είναι τυχαίο που αποφάσισε να το μελοποιήσει ο Χατζηδάκης αυτό το τραγούδι. Βέβαια, προφανώς κάτι είδε στην Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Κάτι είδε στην Ευτυχία, κάτι είδε στο στίχο της. Βλέπουμε και την επιρροή από την ενασχόλησή της με την ποίηση, τον ωραίο λόγο δηλαδή
στους στίχους του τραγουδιού αυτού. Προφανώς ο Μάνος Χατζηδάκης διέκρινε την καλλιέργεια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, αλλά και τη λαϊκότητά της. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν γνωρίζω εγώ δηλαδή κάποιο άλλο τραγούδι που να έχει μελοποίηση ο Χατζηδάκης της Παπαγιανοπούλου, και αξίζει λίγο να το ψάξουμε. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό που έχει μελοποίηση της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Έχει μια αξία επίσης να πούμε ότι ο σεβασμός της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου για τον Χατζηδάκη ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι ο Μάνος Χατζηδάκης μαζί με τον Απόστολο Καλδάρα ήταν αυτοί οι οποίοι επέμεναν η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου να παίρνει τα ποσοστά της από τα τραγούδια. Κάτι που ειδικά προς το τέλος της ζωής της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου ήταν ένα στήριγμα, τα έσοδα από τα... αυτά τα μικρά έσοδα από τα τραγούδια, από τα δικαιώματα των τραγουδιών που είχε γράψει. Ναι, ο Χατζηδάκης έδωσε τα δικαιώματα αυτού του τραγουδιού στη Παπαγιανοπούλου, και ο Καλδάρας νομίζω σε όλα τα τραγούδια που συνεργάστηκε με την Παπαγιανοπούλου που έγραψε τη μουσική, και αυτός τα δικαιώματα τα έδωσε σε αυτή, σε αντίθεση με άλλους που έχουμε διαβάσει και που ίδια έχει αναφερθεί. Θα πούμε και γι' αυτό συνέχεια. Πήγαν κατά κάποιο τρόπο σε αντίθεση με μια συνήθεια που είχε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου προκειμένου να ικανοποιεί τα πρόσκαιρα πάθη της, συνήθεια να αποποιείται τα δικαιώματα και να παίρνει απλά ένα μικρό αντίτιμο για τους στίχους που πουλούσε στους αναγνωρισμένους συνθέτες εκείνης της εποχής. Αναφέρθηκε στα πάθη της και έχει φτιαχτεί και η εικόνα της Παπαγιανοπούλου ως χαρτροπαίχτα. Μια κακή εικόνα πολλές φορές έρχεται στα μάτια μας και έχει αναφερθεί η Παπαγιανοπούλου. Μάλιστα, πολλές αναφορές έχουν την τάση να δίνουν το βάρος εκεί και όχι στα στοιχεία στα οποία κατά βάση οφείλεται το αποτέλεσμα που ξέρουμε για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το αποτέλεσμα των στίχων και των τραγουδιών της, που δεν είναι προφανώς οι μπαρμπουτιέρες και οι χαρτοπαιχτικές λέσχες. Ακριβώς. Ή δεν είναι μόνο αυτές, γιατί προφανώς επηρέασαν τη συγκρότηση της προσωπικότητάς της, αλλά είναι η προσφυγιά, είναι η εκμετάλλευση, είναι η φτώχεια της περίοδου, η ενδεχομένως κακή αντιμετώπιση έναντι των προσφύγων, την οποία έζησε και η ίδια. Και μάλιστα υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία αξίζει κανείς τον κόπο να σταθεί, αν κάνει και τις προβολές το σήμερα, η άποψη της για τη δημοσιογραφία της εποχής. Ακριβώς. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή, και στο οποίο αναγνωρίζει από όλους τους δημοσιογράφους που έχουν κάνει αναφορά στο πρόσωπό της μόνο τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο εκείνη την εποχή. Πάμε να το ακούσουμε. Κοίτα, δημοσιογράφοι έρχονται συχνά σας, λέω. Πάρα πολύ, αυτοί με ξεφτέλησαν. Για ποιο λόγο με λέτε? Άλλα τους έλεγα και άλλα γράφανε. Αφήστε, δεν πειράζει. Μόνο Λευτέρη μέσα σε. Ο Παπαδόπουλος. Δημοσιογράφος. Και ακόμα είναι δημοσιογράφος στα νέα. Καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτός μάλιστα. Μα φαντάζεσαι ότι ήταν κακοπροαίρετη ή ήταν. Βεβαίως. Φαίνεται ότι η μονταζιέρα λειτουργούσε και εκείνη την εποχή, ε. Ναι, ναι. Και η Παπαγιανοπούλη ήταν ευθύς. Ο λόγος είναι ευθύς, δηλαδή κατακεραφνώνει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, μεγάλο κεφάλαιο και η σχέση της Ευτυχίας με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ψηλά στα χαμηλά κι απ' τα πολλά στα λίγα. Αχ, πως κατάντησα στη ζωή κι από το πρώτο το σκαλί στο τελευταίο πήγα. Μα κανένας δεν
το χάλι μου σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου. Τις κακές παρέες μου ήρθε η καταστροφή μου. Ρε ζηλέψα στην τρελά μου το όνομα του πατέρα μου και κλαίω απ' την τροπή μου. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου. Σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου. Πατρικό το σπίτι μου θέλω για να γυρίσω με τι κουράγιο όμως να μπω και στους δικούς μου τι να πω, πώς να τους αντικρίσω. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα τραγούδια που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης και για το οποίο εικάζεται ή μάλλον είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι στίχοι ανήκουν στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και ότι πουλήθηκε στον Καζαντζίδη για 250 δραχμές, αν δεν κάνω λάθος. Το επόμενο το οποίο θα ακούσουμε, το επόμενο, ναι, το οποίο είναι το εμβληματικότερο ίσως τραγούδι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου που έχει πει ο Στέλιος Καζαντζίδης, το «Δυο πόρτες έχει η ζωή». Σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος τη μουσική και το έχει τραγουδήσει ο Λεωνίδας Βελής, υπάρχει μέσα ο στίχος «Η ευτυχία μας η γριά πουλάει τους στίχους beat παρά». Μάλιστα, ναι. Η έκφραση αυτή beat παρά, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Υπάρχει σε πολλά άρθρα που αναφέρονται στη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Beat παρά, πραγματικά. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο τραγούδι που λέγαμε, το «Δυο πόρτες έχει η ζωή», παραδέχθηκε εκ των υστέρων ο Στέλιος Καζαντζίδης ότι όντως οι στίχοι ανήκουν στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Είχε πάρει τους στίχους, είχε δώσει 250 δραχμές και στην ετικέτα του δίσκου γράφτηκε «Στίχοι και μουσική» Στέλιος Καζαντζίδης. Να ακούσουμε το απόσπασμα όμως που η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σχολιάζει τη σχέση της με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Τώρα είπε μέσα, «Μανούλα μην κλάψεις που φεύγω στα ξένα». Έχει μέσα στο δίσκο του όλα δικά μου τα τραγούδια. «Δεν αγάπησα γυναίκα, δεν λεκτάρισα κορμί. Όσο αγαπώ εσένα, κουκλό με λακρύνει». Όχι. Δεν λέει το όνομά του μουσική. Δεν μπορεί να πει όνομα. Ναι, αλλά πάντως δεν αναφέρεται το δικό σου. Αναφέρεται το όνομα. Δεν μπορεί να το δικό σου, το έχω ξαναδεί. Στίχη μουσική, Καζαντζίδη. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ορίστε. Γιατί δεν του έλεγε να βάλω το δικό σου όνομα, το έχω ξαναδεί. Έτσι τυπωθήκαν αυτά. Δεν τα είδα. Δεν ξαναβγήκαν τώρα. Βγήκαν. Βγήκαν όπω ήταν τότε. Όπω ήταν τότε. Όπω ήταν τότε. Η αρχή ήταν έτσι. Δεν πήγε ο Καζαντζίδη να τα δει αυτά. Δεν αγάπησε. Ποιο Λευρόπουλο. Όταν βάζει άσχετο να το γράφει μέσα. Μην συγχύσει. Τυχαίο μου, παίρνεις εσύ τώρα ποσοστά από αυτά. Ποσοστά. Ας μην έχεις τώρα. Από ποια. Παίρνω. Από αυτά όχι. Από αυτά όχι. 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 Δεν μπορεί να διεκδικήσει την πατρά. Από αυτά δεν παίρνετε. Τίποτα. Τίποτα. Έπρεπε εγκαίρως. Μετά διαγράφονται. Ούτε από τα ηλιοβασιλέματα, ούτε από τα καβουράκια. Δηλαδή πουλήσατε τα δικαιώματα. Τα σκαλοπάτια σου. Σκαλοπάτι σου που σφυρίζει. Από αυτό παίρνεις. Όχι. Είναι
τραγούδια που είναι δοσμένα. Το παίρνει ποσοστά. Πώς με κατάντησε η ζωή και από το πρώτο το σκαλί σε τελευταίο πήγα. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου. Σπάσει να θέλει το κεφάλι μου. Εδώ εκφράζει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ένα παράπονο που δεν παίρνει τα ποσοστά. Βέβαια, επειδή ήταν και μια προσωπικότητα με χαρακτηριστικές αντιφάσεις, σε άλλο σημείο έλεγε: εγώ γράφω τραγούδια και τα πουλώ. Από εκεί και πέρα δεν ανακατεύομαι αν θα πιάσουν ή όχι, αν θα βγουν ή δεν θα βγουν σε δίσκους. Μόλις τα παραδώσω, υπογράφω και μια δήλωση παραιτήσεως από διάφορα δικαιώματα. Απαρνούμε τα πνευματικά μου τέκνα. 1961. Συνέντευξη σε εφημερίδα της εποχής και το απόσπασμα που ακούσαμε είναι 1971, 10 χρόνια μετά. Τελικά τα τέκνα δεν τα απαρνείσαι. Έτσι φαίνεται. Δεν τα απαρνείσαι προφανώς και για συναισθηματικούς λόγους. Ακριβώς. Αλλά και αυτό δεν είναι μεμπτό, να το πούμε, προφανώς και για βιοπεριστικούς λόγους. Ναι, ναι, υπάρχουν πολλές ιστορίες με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ότι πέρα από ότι έγραφε στίχους και τους πουλούσε, προσπαθούσε να βρει με χίλιους άλλους τρόπους χρήματα για να μπορέσει να ικανοποιήσει τα πάθη της. Είναι χαρακτηριστικές συνεντεύξεις των εγγονών της, της εγγονής της και του εγγονού της, που λένε ναι, τα ναι, διάφορα κόλπα που σκαρφιζόταν. Που έπαιρνε τη ζακέτα της μικρής και ήξερε η μικρή ότι δεν θα την ξαναδεί, γιατί μάλλον θα πουλιόταν κάπου αυτή η ζακέτα. Αλλά η μικρή, η εγγονή της, έλεγε ότι το ήξερε ότι την κοροϊδεύει. Παρ' όλα αυτά, ναι, ναι, της την έδινε. Της έκανε τη χάρη. Αν θυμάσαι στα αποσπάσματα, λέει και για τις γραβάτες του Παπαγιανόπουλου, τις ναι, οποίες ναι, ναι, τις έπαιρνε καθές και τις πουλάγε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, για το οποίο έγινε λόγος. Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω. Όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Εκεί που πάω δεν περνά, το δάκρυ και ο πόνος. Σανά και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή, και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή, α,
κάμισα ένα πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό. Από την άλλη βγήκα. Όλα είναι ένα ψέμα, μια μάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Παναγιώτη, κάτι σχολιάζαμε ενώ ακούγαμε το τραγούδι. Ναι, ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ζούσε με το να σκαρώνει στίχους. Δηλαδή η καθημερινότητά της ήταν αυτή. Περπατούσε στο δρόμο και σκάρωνε στίχους. Η επικοινωνία της με τους υπόλοιπους ανθρώπους ήταν μέσω αυτών των στίχων. Δηλαδή μπορεί να ήθελε να επικοινωνήσει κάτι και να πέταγε δύο στιχάκια. Έγραφε στίχους σε πακέτα από τσιγάρα, σε κενά σημεία εφημερίδων. Είχε τσάντες, λένε, με στίχους. Και η γονή της σε μια συνέντευξή της αναφέρει ότι συνέχεια μουρμούραγε. Μουρμούραγε στίχους, σκάρωνε τραγούδια. Φοβερό, φοβερό. Ένα από αυτά τα τραγούδια που επενδύθηκε με τους στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και που και αυτό πουλήθηκε για 250 δραχμές, όπως ακούσαμε στο προηγούμενο απόσπασμα, νομίζω πρέπει να το λέγει η κόρη της, είναι ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, εδώ σε μια εκτέλεση με τη Μέρι Λίντα. Τελευταίο διλήμνο, το τελευταίο διλήμνο πριν φύγεις και μ' αφήσεις. Δύο βασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Στα στεγιά τα παλιά, περνά στα στεγιά τα παλιά και εγώ πίνω φαρμάκια. Δίνει να ξεχαστά μες στα στενά δρομάκια. Βραδιά, την ερήμη μου την καρδιά, την ερήμη μου την καρδιά, η φωνή τη ξεσκίζω. Είναι ο βασιλεύματα και τι δεν μου θυμίζω. Λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή, μέσα στο 1971, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είχε τιμηθεί από τη νέα γενιά. Όπως είχε πει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, είχαν έρθει ένα πρωί στο γραφείο μου η Παπαγιανοπούλου με το μουφλουζέλι και μου είπε: «Κάνε μια γιορτή για μένα να βγάλω κανένα φράγκο, γιατί κοντεύω να πνιγώ από τα χρέη.
Συνεννοήθηκα με μερικούς φίλους συνθέτες και τραγουδιστές και τις κάναμε μια γιορτή στο Μινώα. Εκεί η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είπε και κάποιους στίχους, τους οποίους πήρε μετά ο Μανώλης Χιώτης, τους προσάρμοσε και τους έκανε τραγούδι. Δεν ξέρω πάνω και όταν θες να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, βλέπουμε την Παπαγιανοπούλου να έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή, έτσι, και επιλέγει να ζητήσει βοήθεια με αυτόν τον τρόπο, όμως είναι καθαρή η στάση της. Ναι, βέβαια. Και τιμία. Και ειλικρινής. Ναι. Για να ακούσουμε τι είπε. Γιατί, βρε άνθρωπε κουτέ, δεν φιλοσόφησες ποτέ στη σύντομη ζωή σου? Παρακλές και μαραζώνεις και το κέφι σου χαλάς. Κι που πήγαν τόσοι άλλοι, μικροί και μεγάλοι, κάποτε κι εσύ θα πας. Γιατί, βρε άνθρωπε κουτέ, να τη θελώνεις τη ζωή με το πικρό σου κλάμα? Κάποιο τρένο θα περάσει από τη ζωή μας βεστικό, τη λογίτσα μας στο χέρι και ο Θεός μοναχα ξέρει που θα κάνουμε σταθμό. Αυτά έχω πει, σας πω. Ας μην κουράζουμε, δεν μπορώ περισσότερο. Αυτά ήταν μάλλον τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν δημόσια από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Παναγιώτη, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε το φίλο Θάνο που μας έστειλε ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Την Ειρήνη που μου έστειλε εμένα ένα μήνυμα, να πω την αλήθεια. Τη Χριστίνα που επίσης μου έστειλε ένα μήνυμα. Να στείλω μια καλησπέρα και στους γονείς μου στο Αγρίνιο. Παναγιώτη, εσύ δεν ξέρω αν θες να... Να στείλω την καλησπέρα μου σε όσους μας ακούν. Στην Ειρήνη, στο Θάνο, στον Κώστα, στον Παύλο, στον Ανδρέα. Να είστε όλοι καλά. Στο Θωμά που μας ακούει σίγουρα. Στο Θωμά, στο φίλο μας. Ελπίζω να ήμασταν καλή παρέα. Ήταν η εκπομπή «Η Δρόμη του Λαϊκού». Ο Παναγιώτης Ανδριακόπουλος ήταν στο ένα μικρόφωνο. Και ο Γιάννης Ζησιμόπουλος το άλλο. Το άλλο Σάββατο συνεχίζουμε με το αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου για τη σχέση της με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλό βράδυ. Τα αποφασικά είμαι, ναι, πως σε τούτη τη ζωή. Λίγες θα με οι χάρες σου, πιο πολλές οι συμφορές σου, για λογαριαστικά είμαι. Κανένα αποτέλεσμα τα δάκρυα δεν φέρνουν. Τους πόνους που σε δέρνουν. Η ώρα είναι 10.